άρχισε να στείλει ψαχαρακτηρίζει. Εντάξει, προσπαθώ και εγώ να είμαι όσο περισσότερο άνετα μπορώ με αυτά που φοράω, να χρησιμοποιώ ρούχα και από τη δικιά μου προσωπική συλλογή. Και γενικότερα πιστεύω ότι όταν μπορέσει να βάλει ένα ρούχο εσύ και να φορέσει εσύ το ρούχο και να μην σε φορέσει αυτό, θα είσαι και συγκεκριμένο, τουλάχιστον σε αφορά τη μόδα, ξέρεις. Και νομίζω ότι θα δούμε πάλι το κοινό σου από κάτω να γίνεται χαλασμός. Αυτό πώς το κάνει? Δεν ξέρω, νομίζω είμαι αυτός μου και αυτό αγαπάει και ο κόσμος σε μένα, ότι είμαι απλός και με όλα αυτά και με όλες τις επιτυχίες και με όλα αυτά που έχω περάσει το τελευταίο διάστημα, είμαι ακόμα ο ίδιος Στράτος που ξεκίνησα από την αρχή και προσπαθώ να συνεχίσω το δρόμο μου. Αυτό σημαίνει you only live once. Ζήσει μόνο μια φορά. Η μαμά σου τι λέει για όλα αυτά? Εντάξει, δεν της αρέσει καθόλου. Δεν της αρέσει, ούτε του παπά μου του αρέσει. Θέλω να μου πεις την αντίδραση των δικών σου. Ναι. Όταν έκανες το πρώτο τατουάζ. Α, εντάξει. Τη θυμάμαι ακόμα. Δούλευα με τον πατέρα μου τότε. Ήμουν 18 χρονών. Το είχα κάνει. Είμαι ηλεκτρολόγος. Ήμουν 17 χρονών τότε που το είχα κάνει. Ήμουν πάνω σε μια σκάλα, δούλευα τέλος πάντων εκεί και όπως σηκώσα τα χέρια μου ψιλοφάνηκε και μου λέει πατέρα, τι είναι αυτό? Και εντάξει, από τότε έγινε χαμός. Αν ήταν αυτός ο κόσμος εδώ για μένα, θα είχα φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό από την Ελλάδα. Το πήρα άλλωστε πολλές φορές. Έχεις σκεφτεί δηλαδή να φύγει? Ναι, είχα σκεφτεί. Πολλές φορές το σκέφτομαι όταν απογοητεύομαι κυρίως να τα παρατήσω, όταν φύγω να πάω στο εξωτερικό να κυνηγήσω στην τύχη μου. Κάνω κάποια ταξίδια, τώρα θα βρεθώ, δεν το έχω ξαναπεί. Σας λέω για αποκλειστικότητα, θα βρεθώ στα Gabby Awards που θα γίνει στο Los Angeles και θα δώσω και ένα βραβείο μαζί με τον Παπακαλιάτη